κουφαλέ και τον υπουργό. Πιέστε τις. Ήδη τα έχουν βγάλει σε εταιρισμοί. Και έχουν στελέγγραφα. Το διατάφτατο. Ναι, ο υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη. Πάρα πολύ ωραία. Τα έχουμε στείλει, τα έχουμε γράψει. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό ρωτήκαμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε εμεί σε επίπεδο νομού. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο κύριο Αβραήλ και μετά. Ένα σερ. Εδώ είμαστε, δεν πιαζόμαστε. Δεν ακούμε την ερώτηση. Δεν θα μιλάτε ένας. Αν εγκαθίσε μπροστά να κάνει κατασκευή όλων των κομματίων. Ναι. Σε μια μονάδα που δεν έχει παρουσιάσει τίποτα και που εμβολιάζει και κατόπιν εμφανίζεται κρούσμα. Ναι. Ισχύει το ίδιο όλο το κομμάτι. Ναι. Ερώτηση επιστημονικά. Μπορεί να νοσήσει ζώα από το εμβόλιο. Να νοσήσει ζώα από το εμβόλιο δεν έχει αποδειχθεί. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ. Ρωτάω αν μπορεί, δεν το ξέρω. Τα εμβολιασμένα που εμφάνισαν μετά κρούσμα ήταν επειδή οι περίοδες που δηλαδή είχαν ήδη το νόσημα και εμβολιάστηκαν μετά. Ορίστε. Είναι αποδεδειγμένο, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό τουλάχιστον γράφει το Υπουργείο Συμβίωσης που ξέρει. Δηλαδή οι περιοχές όπου ήταν εμβολιασμένες και εμφάνισαν θετικό κρούσμα, προφανώς όταν έγινε το εμβόλιο υπήρχε ήδη το νόσημα και γι' αυτό μετά έδωσε κλινικά συμπτώματα. Γιατί. Εγώ θέλω να το πω, δεν είμαι συνήθω, αλλά διάβασα ότι υπάρχει πιθανότητα από το εμβόλιο να νοσήσει ένα ζώο. Ωραία, ακούστε λίγο. Αν υπάρχει, πρέπει να είναι μεγάλο. Να κάνω το λίγο τοποθέτηση που έκανα και θέλει να κάνω. Να κάνω την ίδια.